ξενυχτάμε. Παύλα. Λιώστε γυναίκες για πάρτι του, παύλα. Αλλά ναι, δεν τους έχουμε ξαναδεί. Παντρεμένος με παιδί, παύλα. Ναι, δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ το ζευγάρι να κάνουν δημοσιοεμφάνιση μετά την γέννηση της κόρης τους, που έχει τρελή αδυναμία και η Μαριάννα και ο Αλέξανδρος. Όμορφη είναι η Μαριάννα. Και έχω μάθει ότι μοιάζει τον παπά. Οι πληροφορίες μου, έτσι λένε. Αν μου επιτρέπετε, είναι όλο το ακριτέικο εκεί πέρα, έτσι. Είναι ο κ. Μπουγιούρης, ο κ. Αρζόγλου. Είναι μυστικά τη ΕΔΕΜ με βέρα στο δεξί. Έτσι, όλο, όλο. Αλλά ανανεωμένη κούκλα εκεί. Είναι πολύ γλυκιά εδώ. Είναι γλυκύτατη. Πάρα πολύ. Τι ωραίο ζευγάρι. Πόσο φαίνεται ότι είναι ερωτευμένη και ότι περνάει καλά. Είναι καλά. Και η Μαριάννα, παιδιά, είχε επαγγελματικές προτεράσεις. Συζητούσε και κάτι να κάνει στο θέατρο. Αλλά θεώρησε ότι θα ήταν καλύτερο να μείνει στο σπίτι για να φροντίζει την κόρη τη. Που πραγματικά, παιδιά, όχι απλά έχει αδυναμία η Μαριάννα. Τρελαίνεται και μάλλον. Θα έχει πάνε και για δεύτερο παιδάκι. Παραπάνω η κυρία του Μαζάτου. Είχε πάρει αρκετά κιλά στην εγκυμοσύνη Σπύρου και δεν το είχε κρύψει κιόλας. Την είχαμε δει κιόλας στο γάμο τους, που ήταν έγκυος 7-8 μηνών. Ήταν αρκετά πρισμένη, είναι τα κιλά της εγκυμοσύνης. Αυτή... Προσπάθησε, έχασε κάποια κιλά και συνεχίζει να κάνει δίαιτα διατροφή. Πόσο καιρός έχει περάσει τώρα, Τζον, κανά 7-8 μηνές. Ναι, περίπου 7-8 μηνές. Αλλά έχασε τα περισσότερα κιλά τη εγκυμοσύνης. Θέλω να πάμε να δούμε και κάτι άλλο, έτσι λίγο πιο ανατρεπτικό αυτή τη φορά, διότι ο Νάσος Γαλακτερός, ο οποίος επίσης έδωσε το πάνω σε αυτή τη λαμπερή πρεμιέρα.